φροντίζουμε πάντα να υπάρχει πλεονέκτημα ελληνικό. Το πλεονέκτημα, πώς μεταφράζεται? Θα λέγαμε να βρεθούμε στην ώρα 6 του αντιπάλου. Πίσω από την ουρά του. Πίσω από την ουρά του. Αυτός είναι το πλεονέκτημα δικό μας. Εκεί τελειώνει η αναχέτηση. Ελόψε να το συνέχισε, Γιώργο. Τις περισσότερες φορές βγαίνουμε νικητός. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το ξέρουν όλοι. Και από εδώ και από εκεί. Και αυτό είναι λογικό, βέβαια, εφόσον παίρνουμε στο δικό μας γήπεδο. Δεν γίνεται να χάσουμε. Έρχεται στο σπίτι μας, άμα δεν ρωτήσει κάποιος, είναι υποχρέωσή μας να το αναφέρουμε, να το πούμε. Να δείξουμε ότι ποιος είναι ο κύριος και ποιος. Προς αριστερά από τον άλλον, αντιστρέφει ένας. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σκέφτεται αυτός, που ο οποίος παραβιάζει είναι ο κακός, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να σκέφτεται. Αλλά πιστεύω θα σκέφτεται όπως σκεφτόμαστε κι εμείς. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι, δεν προλαβαίνεις να κυριεύσεις το συναίσθημα. Απλά λειτουργήσεις μηχανικά και κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Προσπαθεί να διαφύγει. Γιώργο, συνεχίζουμε την εμπλοκή πες. Πόσο κοντά είναι όλη αυτή η ιστορία σε ένα πραγματικό, ας πούμε, πολεμικό σενάριο στην αέρα? Είναι πολύ ρεαλιστικό. Είναι ρεαλιστικό. Γιατί το μόνο που μένει είναι να φύγουν κάποια όπλα δώρος κάποιον. Μέχρι εκεί όλα είναι πραγματικά. Είναι ρεαλιστικά. Και σταματάς λίγο πριν πάρεις την απόφαση να καταρρύψεις κάποιον. Γιώργο, θες το κάτσουμε 25. Έχουμε εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα. Να αντιδρούμε δηλαδή και να δουλεύουμε κάτω από καταστάσεις έντονες και με έντονο στρες. Και καταστάσεις που αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Αφάνταστα γρήγορα. Οι μαχίες είναι της τάξης των 2 με 5 λεπτών το μέγιστο. Το μέγιστο. Σε αυτόν τον χρόνο θα πρέπει να αντιδράσεις καλά, να γίνεις ένα με το αεροπλάνο. Βασικό πράγμα αυτό. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα που λέγεται αεροπλάνο θα πρέπει να γίνεις ένα με αυτό. Να μπορείς να το πετάς σαν πολεμική μηχανή. Μιας κλειστής αερομαχίας, μιας εμπλοκής. Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις δυνάμεις που αναπτύσσονται πάνω στο ανθρώπινο σώμα και το αεροσκάφος. Τα G ή αλλιώς η επιτάχυνση της βαρύτητας που δημιουργείται σε μεγάλες ταχύτητες, απότομες στροφές και αλλαγές ύψους, κάνουν τους αεροπόρους να αντέχονται πιέσεις έως και 9 φορές μεγαλύτερες από τον πάθος. Είναι καταπώνηση και για τον άνθρωπο και για τη μηχανή,